Χαίρετε, αργυρό speaking, όσο περιμένουμε να κρυώσει το σιρόπι μας, να πούμε μερικά πράγματα, τι να προσέχετε στα ψώνια σας, τι τουλάχιστον προσέχω εγώ μετά από κάποια χρόνια εμπειρίας, έτσι, μέχρι τα 40 μου. Ξεδιψάσουμε κιόλας, μ' αρέσουν αυτά εδώ γιατί δεν έχουν ζάχαρη, είναι σόδα. Λοιπόν, καταρχήν να μείνετε μακριά από την πουλιά και τον αυγερινό. Βέβαια εξαρτάται που θα πάτε, αν είστε ένας άνθρωπος που θα πάει στα μπουζούκια και πρέπει να σας βλέπουν μέχρι το φεγγάρι ότι φοράτε πουλιές, αυτά τα ρούχα με τα γκλίτερ τέλος πάντων και αυτά, που τουλάχιστον το καθένα, επειδή έριξα μια ματιά στις τιμές, έχει γύρω στα 40 με 50 ευρώ. Μάλιστα συγκεκριμένα ρώτησα και εγώ σήμερα για ένα φόρεμα για μένα προσωπικά, γιατί το πρωτοχρονιάτικό μου φόρεμα θα το βάλω πάλι φέτος την πρωτοχρονιά, γιατί όχι. Έχει μείνει στην ντουλάπα από πέρσι την πρωτοχρονιά, μου αρέσει πολύ, μου πάει πολύ, γιατί να μην το βάλω. Μην παραξοδεύεστε σε ρούχα που θα τα βάλετε έτσι ας πούμε μόνο μια φορά και μετά θα βγει στη μόδα κάτι καινούριο και πάει λέγοντας. Επενδύστε, θα έλεγα, σε αξεσουάρ, σκουλαρίκια, δαχτυλίδια, ωραία εντυπωσιακά, περιδέρεα, σε τι άλλο, σε φουλάρια, σε ωραίες στέκες για τα μαλλιά, σε καλτσόν με σχέδια. Παιδιά, πιστέψτε με, και ένα total black σύνολο να φοράς, άμα φορέσεις ένα εντυπωσιακό καλτσόν, έχεις ένα ωραίο χτένισμα και βάλεις και ένα ωραίο σκουλαρίκι, είσαι έτοιμη να βγεις έξω και να πας οπουδήποτε, είτε θα βγεις έξω για φαγητό, θα βγεις έξω, είσαι καλεσμένη σε κάποιο σπίτι. Δηλαδή δεν χρειάζεται όλος αυτός ο πανικός και η πουλιά, δηλαδή με εκνευρίζει εμένα η τόση πουλιά στα μαγαζιά. Δηλαδή είδα πουλιά ουρανιά τόξο, είδα χρυσή, είδα ασημένια, είδα μαύρη, άσπρη. Εντάξει, και δεν είμαστε και 15χρονα, έτσι. Αν θέλει, ας πούμε, η κόρη μου που είναι 14 χρόνια να πάρει ένα φορεματάκι έτσι να το χαρεί ότι γυαλίζει, να το πάρει το παιδί, δεν λέω. Αλλά όχι, δεν θα δώσω 40 ευρώ για ένα φόρεμα. Θα μου πεις, για παλέτα δεν το δίνεις. Σε πληροφορώ ότι την παλέτα πιο πολύ θα τη χρησιμοποιήσω από ότι το φόρεμα και η παλέτα έχει μέσα πολλές, ας πούμε, σκιές που μπορώ να βάλω από όλες και όχι να είναι ένα πράγμα που θα το βάλω μια φορά το χρόνο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όσον αφορά τα δώρα γνωστών, δεν είναι ανάγκη να πάρετε δώρα σε όλους, δεν είναι ανάγκη αυτό το πράγμα. Θα σκεφτείτε έτσι πιο συμβολικά πράγματα, γιατί οι εποχές είναι δύσκολες, κακά τα ψέματα για όλους μας. Θα μου πεις σε ποιον δεν θα άρεσε ένα ακριβό δώρο. Για μένα, κατά τη γνώμη μου, το ακριβό δώρο το αξίζει πρώτα η μαμά μας, που μας έφερε στον κόσμο και μας φρόντισε να μας κάνει ανθρώπους. Εγώ έχω ιδιαίτερη αδυναμία στη μαμά μου, μαμά μου. Λοιπόν, και σε φίλους και στα αδέρφια μας που έτσι μας συμπαραστέκονται και στο σύζυγό μας. Όλοι οι υπόλοιποι νομίζω περισσεύουν. Φίλους εννοώ αυτοί που ξέρεις εσύ, ο καθένας ξέρει ποιον θεωρεί φίλο και για ποιο λόγο τον θεωρεί φίλο. Εγώ έχω πάρα πολλούς χριστίδες, χριστίνες στην οικογένεια και παιδάκια και μεγάλους. Προτιμάω τα συμβολικά δώρα εδώ και χρόνια, δηλαδή ακόμα και το Advent Calendar που έφτιαξα, μπορώ να βάλω ένα μικρό δωράκι στον καθένα μέσα. Πραγματικά δεν είναι ανάγκη αυτός ο πανικός. Μπορείς να πάρεις ένα στολιδάκι. Μπορείς να πάρεις σετάκια, ας πούμε, από τα Stradivarius, από τα Zara, που είναι αυτά που είναι πάρα πολλά και να τα χωρίσεις και να τα κάνεις δώρο σε διαφορετικούς ανθρώπους, γιατί όχι. Είναι η χειρονομία που μετράει, έτσι δεν είναι. Δεν θα σου βάλει ο άλλος price tag στο πώς αισθάνεσαι εσύ. Φτάνει που τον σκέφτηκες. Οπότε αυτή είναι η γνώμη μου. Επίσης δεν μου αρέσουν αυτά τα τύπου μείνετε μακριά, πραγματικά. Αυτού του τύπου τα μπλουζάκια που έχουν πάνω στάμπες χριστουγεννιάτικες. Το Ρούντολφ, χιονονιφάδες. Εγώ το λέω αυτό που μου αρέσουν τόσο πολύ, χιονονιφάδες, έτσι. Κάτι πράσινα δεντράκια. Προτιμήστε πιο κλασικά πράγματα που μπορούν να φορεθούν και αργότερα μέσα στην εποχή.
Την πάτησα μια φορά, είχα πάρει φόρεμα με χιονονιφάδες και επειδή είχε πάνω τις χιονονιφάδες, ενώ ήταν ωραίο το ύφασμα, μπορούσες να το βάλεις και άνοιξη, δεν ήθελα να το βάλω γιατί είχε πάνω χιονονιφάδες. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να ντυνόμαστε κι εμείς Χριστούγεννα. Μπορείς να επενδύσεις στο μακιγιά σου. Μπορείς να κάνεις ένα ωραίο μακιγιάζ, να φοράς κάτι απλό και να κάνεις ένα ωραίο εντυπωσιακό μακιγιάζ. Επίσης πάλι μπορείς να φοράς κάτι απλό. Και επειδή σίγουρα λίγο ή πολύ κάπου πάμε και κάπου στεκόμαστε, να επενδύσεις σε μια καλή γόβα, καλό μποτάκι, καλό παπούτσι γενικώς, να ξέρεις ότι δεν θα ανυπομονείς να πας στο σπίτι να βγάλεις τα παπούτσια σου. Σε ένα καλό παλτό ίσως, αν κάνεις ψώνια για τον εαυτό σου, σε ένα καλό παλτό που θα σου μείνει 2, 3, 5 χρόνια και θα το φοράς. Ένα παλτό είναι ένα παλτό. Τι άλλο θα μπορούσα να σας συμβουλέψω. Πάντως, εγώ προσωπικά εκεί κυμαίνομαι στο τύπου συμβολικά πράγματα. Ακόμα και για τους γονείς, τα πεθερικά, πιστέψτε με, θα το εκτιμήσουν. Να φανταστείτε ότι τα πεθερικά μου, ας πούμε, εξτρελαθήκανε μια χρονιά με τα μπρελόκ που τους είχα κάνει, που είχα τη μικρούλα, την εγγονή τους, πήγα στο φωτογράφο και μου έκανε μπρελοκάκι σε κάποιες ωραίες στιγμές της μικρής, δύο φωτογραφίες πίσω και μπροστά. Ήταν το πιο ωραίο δώρο, λέει, που τους είχα κάνει ποτέ, να έχουν τη μικρή πάνω στα κλειδιά τους και να τη βλέπουν συνέχεια. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Επίσης παρατηρώ ότι τα δικά μας τα μαγαζιά είναι ακριβά. Παιδιά, κακά τα ψέματα, πέρα από τις αλυσίδες, αν και είδα κάτι τιμές και στα Ζάρα και στα Στρατιβάριους απλησίαστες, πραγματικά δεν μπορεί ένα φόρεμα επειδή έχει λίγα στράσα πάνω και είναι ένα τσίτι, πώς να σας το πω, μισό ύφασμα να κάνει 39-99, άλλη ιδέα που μου τη δίνει. Δηλαδή, έλεος, είμαστε ακριβοί και σας πληροφορώ, λυπάμαι που το λέω, λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, αλλά θα πάω και σε κινέζικο να ψωνίσω και να κάνω δώρα και για μένα θα ψωνίσω. Είδα ωραιότατα σκουλαρίκια με 5 ευρώ, πολύ εκλεπτισμένα, πολύ εντυπωσιακά, όχι κάτι γκουμούτσες τέτοιες που κοστίζουν 15-20 ευρώ. Ωραία χριστουγεννιάτικα σκουλαρίκια με 5 ευρουλάκια και εντύπωση κάνουν και ωραία στέκονται σε αυτά και δεν μαυρίζουν. Το έχω παρατηρήσει, δεν μαυρίζουν τα σκουλαρίκια από το κινέζικο. Τα περιδέρεά τους μαυρίζουν, τα σκουλαρίκια όχι. Δεν ξέρω γιατί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά ναι. Και επίσης μπορείτε να επενδύσετε σε... Επενδύσετε. Εντάξει, δεν είναι σωστή η λέξη. Τέλος πάντων, να αγοράσετε πράγματα για τους αγαπημένους σας χουχουλιάρικα. Δηλαδή, να είναι, ξέρω εγώ, σκουφάκια, γαντάκια, πιτζαμούλες, τέτοια πράγματα. Χουχουλιάρικα, παντοφλίτσες, όμορφα χουχουλιάρικα πράγματα, γιατί θα πιάσει και το πιο πολύ κρύο σε λίγο, οπότε πιστέψτε με, μια πιτζάμα ή κάτι ζεστό, ακόμα και όμορφες καλτσούλες. Ορίστε, χριστουγεννιάτικες καλτσούλες θα φορεθούν πιο πολύ, γιατί δεν φαίνονται και μέσα στο παπούτσι από ότι θα φορούσες, ας πούμε, ένα πουλόβερ χριστουγεννιάτικο, για παράδειγμα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, τα οικονομικά δώρα που μπορούμε να κάνουμε είναι άπειρα. Σήμερα είδα και στο Body Shop ότι από 20 ευρώ και άνω σου δίνουν και ένα προϊόν μακιγιάζ δώρο. Μπορείς το προϊόν μακιγιάζ να το κρατήσεις για τον εαυτό σου ή να το κάνεις και κάπου αλλού δώρο. Οπότε έχεις με ένα σμπάρο δύο τριγώνια, γιατί όχι. Μου άρεσε αυτή η προσφορά, δεν έχω πάει ακόμα. Θα πάω να δω, έχει ωραία πραγματάκια το Body Shop. Είδα έτσι λίγο μόνο τη βιτρίνα και το Dustin Cream απέναντι είχε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι σε ελκύει όλο αυτό το glitter και πλησίασα κι εγώ ένα παντελόνι σήμερα έτσι ασημένιο και μετά λέω, Ρούλα, συνήθως είσαι σε σπίτι με την οικογένειά σου, δεν τριγυρνάς πια έξω στα κλαμπ, στα μπουζούκια, από εδώ, από εκεί. Να το βάλεις πού αυτό το ασημένιο γκλιτεριαστό παντελόνι, είναι εντυπωσιακό, εντάξει, και τι, θα μείνει στην ντουλάπα και πάλι 40 ευρώ παντελόνι. Και όχι, παιδιά, για καλλιντικά δεν τα λυπάμαι γιατί τα χρησιμοποιώ. Οπότε θέλω να συγκρατηθώ για να ψωνίσω στις εκπτώσεις και να σκεφτώ πάρα πολύ καλά τι χρειάζομαι.
να επενδύσω ας πούμε σε πράγματα που χαλάνε γρήγορα, όπως είναι τα ισόρουχά μας, αισθητόδεσμοι, καλτσόν, λαστιχάκια για τα μαλλιά που εξαφανίζονται, εμείς εδώ είμαστε όλες μακρυμαλούσες, στέκες, πολύ όμορφα τέτοια πραγματάκια. Ελπίζω να σας βοήθησε αυτό το, οι συμβουλές, αυτό το κομμάτι ας πούμε των συμβουλών. Α, επίσης, για τις νοικοκυρές, μαμάδες μας, πεθερές και αυτά, δεν είναι άσχημα και, δηλαδή μην το σκέφτεται άσχημα ότι εμένα η μαμά μου είναι συνέχεια στην κουζίνα. Αν της πάρω κάτι από κουζινικό, δεν θα σκεφτεί, αχ, όχ, ξέρω εγώ, δεν με σκέφτεται, είμαι μόνο στην κουζίνα, συνέχεια θα μαγειρεύω. Όχι, της αρέσουν τέτοιου είδους πραγματάκια, της αρέσουν πολύ. Οπότε, αν η μαμά σας, ας πούμε, ασχολείται με τέτοια πράγματα, δείτε και λίγο τα κουζινικά, ας πούμε, τι θα της άρεσε, τι της λείπει. Έχει πολύ ωραία και γλυκούτσικα πράγματα έξω στα μαγαζιά. Η Βίκο είναι μια πολύ καλή επιλογή. Και οικονομική και επίσης εντυπωσιακά πράγματα. Δεν είναι διαφήμιση, δεν παίρνω κάτι εγώ από εταιρείες που έτυχε τώρα να αναφέρω. Απλά έτσι από μια βόλτα ας πούμε στη γύρα, γιατί όλος ο κόσμος από ό,τι κατάλαβα περιμένει να πληρωθεί, οπότε για την ώρα βλέπει, σκέφτεται και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Πάμε να δούμε και τα μελομακάρονα τη συνταγή. Είναι του Άκη. Τα κάνω χρόνια τώρα και μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, ελπίζω το βίντεο έτσι να ήταν αρκετά χρήσιμο. Ρωτήστε με αν θέλετε κάτι. Πείτε μου κι εσείς αν παραξοδεύεστε και μετά κλαίτε το Φλεβάρι. Εγώ την έχω πατήσει πολλές φορές, γι' αυτό το λέω και σε εσάς τώρα. Προσέχετε τη τσέπη σας. Γιατί, εντάξει, όλοι θα πάρουμε ένα δώρο Χριστουγέννων. Ήδη βγάλετε ένα εκατοστάρικο από το μυαλό σας, ας πούμε, για τέλη κυκλοφορίας, για λογαριασμούς και τέτοια πράγματα, έτσι. Πάντα τέτοιες μέρες περιμένουν και λίγο παιδιά και υπηρεσίες να μας τα αρπάξουν. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα να γλυκαθούμε. Κάρονα, λοιπόν, έχουμε βάλει ήδη το σιρόπι μας να βράζει. Όταν πάρει μία βράση και το κατεβάσω από τη φωτιά, τότε θα ρίξω το μέλι. Η συνταγή λέει ένα πορτοκάλι κομμένο στη μέση, αλλά εγώ βάζω δύο, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά. Πάντα φροντίζω να έχω όλα τα υλικά της συνταγής μπροστά μου, έτσι ώστε να μην ξεχάσω κάτι, γιατί παλιότερα που δεν το έκανα αυτό, μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές να ξεχάσω να βάλω κάποιο υλικό. Έχω τη λεκανίτσα μου έτοιμη για τα υγρά υλικά που θα ανακατευτούν και τα στερεά. Η ζαχαροπλαστική θέλει πάντα ακρίβεια, πάντα να έχετε μια κανάτα που να είναι μεζούρα ή μια ζυγαριά. Τρέχουνε πολλά υλικά, αλλά έχει υιοθετήσει η μικρή το αργυρό speaking. Λοιπόν, έχω εδώ το αλευράκι μου και τη σιμιγδάλη μου ανακατεμένα και σιγά σιγά θα ρίξω τα υγρά και θα ζυμώσω. Όχι πολύ ζύμωμα να μην βγει το λάδι έξω, δεν θα γίνουν τραγανά. Εντάξει, λοιπόν, οπότε ξεκινάω. Και επίσης, να ξέρετε, το καυτό μελομακάρονο στο κρύο σιρόπι, έτσι πάντα. Τη συνταγή θα σας τη βάλω κάτω στο κουτί περιγραφής το link για να το βρείτε. Θυμάστε να αφήνετε και μια μικρή απόσταση, τώρα βγάλανε λίγο λαδάκι γιατί έχω αργήσει να τα βάλω μέσα στο φούρνο, γιατί απλώνει το μελομακάρονο. Έχουν ψηθεί τα μελομακάρονά μου, θα τα ρίξω μέσα στο σιρόπι. Λοιπόν, μην νομίζετε ότι δεν καίγομαι, καίγομαι, είναι καυτά. Όχι πάρα πολλά, 2-3 τη φορά. Εμένα δεν μου αρέσει να τα σιροπιάζω υπερβολικά. Τα κάνω έτσι λίγο 2-3 φορές και μετά τα στραγγίζω. Έτοιμα τα μελομακάρονα, ωραία και αφράτα. Και του χρόνου μας, παιδιά. Κάναμε και μερικά με κουβερτούρα. Του άντρα μου το αρέσουν με τη σοκολάτα πιο πολύ τα μελομακάρονα, οπότε για χατήρι του κάναμε και λίγα με τη σοκολάτα. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ό,τι απορίες έχετε στα σχόλια να τις λύσουμε. Σας φιλώ!